οι αγορές. Δεν είναι μόνο λεφτά, οι εγγραφές. Αλλά πρώτα και κύρια η οικονομία υπάρχει για την κοινωνία. Έτσι, είναι. Άλλο, από κάπου δεν είναι. Και όταν κάποιος μιλάει κάθε φορά και λέει, όπως είπαμε, ότι κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια δυστυχία. Μεγάλη δυστυχία. Η οποία συνεχώς γίνεται και χειρότερη και έχει μπροστά του ένα προϋπολογισμό. Που στην ουσία σημαίνει, τουλάχιστον στο πρώτο του σχέδιο, θα το δούμε και στο οριστικό, ότι θα παραμείνει η φορολογία στα επίπεδα που είναι σήμερα για όλους. Και πιθανά και κατά την αυξηθεί. Ότι υπάρχει κίνδυνος νέων περικοπών των συντάξεων, πρώτα και κύρια των επικουρικών. Ότι και βγαίνει και ο Πρωθυπουργός εχθές και λέει: οι μεταρρυθμίσεις που έχω σχεδιάσει, δηλαδή τα 1000 προαπαιτούμενα του, όσα, αυτά, για αυτά τις μεταρρυθμίσεις μιλάμε, θα γίνουν μέχρι κεραία. Εργαλειοθήκη, λέμε. Η εργαλειοθήκη. Ωραία. Τότε έχουμε τη συνέχιση μια πολιτική λιτότητα. Μην πάτε από εκεί και πέρα. Κύριε, όχι, πρώτα γιατί να έχει σημασία. Εδώ σα κατηγορώ ότι έχετε ευθύνη που ήρθατε σε αυτή την κατάσταση. Έχει σημασία, εντάξει. Α το κρίνει ο κόσμος. Α το κρίνει ο κόσμος. Ας το κρίνει ο κόσμος αυτό και θα απαντήσω κιόλας. Να απαντήσεις. Λοιπόν, δεν έχει συμβεί ποτέ, γιατί και διάφορα που είπε ο κύριος Παπαμίκος και τα έβαλε στο χρονικό διάστημα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, εγώ θα του ζητήσω να πάει στην ομιλία του κυρίου Σαμαρά πριν τις ευρωεκλογές, θα τα ξαναβρει, στις ομιλίες που έγιναν στη διαδικασία του μεσοπρόθεσμου θα τα ξαναβρει και μια σειρά άλλα πράγματα. Άλλη τότε η αφήγηση, άλλα τα αποτελέσματα. Λέω λοιπόν ότι εμείς... Εδώ σας κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός ότι υπονομεύεται τη σταθερότητα της χώρας. Και άρα, αυτό σας είπε και ο κύριος Παπαδομίκος. Ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγορεί... Υπουργικό Συμβούλιο επίσημα. Ένας Πρωθυπουργός που κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι υπονομεύει τη χώρα και όχι μόνο την οικονομία της χώρας, κάτι που το έχουμε ακούσει πολλές φορές, τότε επιδιώκει μια πόλωση η οποία προσπαθεί να ξεφύγει από τα πραγματικά προβλήματα για να κάνει μια κουβέντα στο επικίνδυνο. Λέω λοιπόν ότι η κατάσταση κακής οικονομίας οφείλεται στην πολιτική που έχει ακολουθηθεί, της εσωτερικής υποτίμησης και της λιτότητας. Ο στόχος είναι να σταματήσει την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο. Εγώ για να μην βγει η χώρα από το μνημόνιο. Εγώ τι λέω. Ο Πρωθυπουργός είπε, οφείλεται στο γεγονός ότι πέρα από το τι γίνεται με την Τρόικα υπάρχει και ένα εσωτερικό τρίγωνο της αμαρτίας. Αυτό του πολιτικού, διεθαρμένου πολιτικού συστήματος, της τραπεζοκρατίας και της μηντιοκρατίας, των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Ωραία, κάνουμε μία συζήτηση, λες και στην Ελλάδα, δεν γνωρίζουμε ή δεν είναι ως κοινωνική, πώς να το πει, λογική, ότι υπάρχει η πολιτική πίεση, αυτό που κανείς μπορεί να πει το ιδιωτικό πολιτικό συμφέρον, δηλαδή, κοίταξε, ας πούμε, να ψηφίσει για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να παραμείνει η βουλευτική έδρα. Αυτό το σκέφτονται όλοι. Μπορώ να κατηγορήσω εγώ τους πάντες. Γιατί είναι θεμητό. Γιατί δεν είναι θεμητό. Γιατί είναι θεμητό. Γιατί είναι θεμητό να παραμείνει άλλος. Είναι ιδιωτικό πολιτικό συμφέρον. Ποσός ενδιαφέρει. Ποσός ενδιαφέρει την ίδια την κοινωνία. Αν ευτυχώς. Ναι, αλλά αυτό δεν λέγεται συναλλαγή. Λοιπόν, λέγεται συναλλαγή αυτό. Υπάρχει και υπάρχει, είναι ξένο από την ελληνική αντίληψη, αν θέλετε, της κοινωνίας ή δεν έχουν βρεθεί, έχουμε σκαστές περιπτώσεις, ότι υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, οι οποίοι για να προωθήσουν τέτοια βουλημία πάντως για καρέκλα από την αριστερά. Είχαμε και χρόνια να δούμε. Καλά, εντάξει, πώς έχουν αλλάξει οι γερίες. Θα συνεχίσουμε στα σοβαρά. Κύριε Βίτσα μου, να το πού κάνουμε λίγο συγκεκριμένο όμως για να μην γυρνάμε γύρω γύρω. Υπάρχουν σήμερα πολιτικοί αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι στη φυλακή. Υπάρχουν, ναι, βέβαια. Υπάρχουν πολιτικοί για τους οποίους οι πολιτευτές, για τους οποίους υπάρχουν βίντεο, τα οποία τη στιγμή που έπαιρναν την δικαιοσύνη όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν είναι ξένο. Όχι, πράγμα. Δεν είναι ξένο. Μου επιτρέπετε λοιπόν, όμως να μιλήσουμε λίγο και με το συγκεκριμένο. Το λέμε θέλω να επιμείνω. Όχι, και είπε κάποιο. Κύριε Βίτσα, δεν θα το αποφύγετε. Εξωπραγματικό. Ναι, δεν είπατε εξωπραγματικό. Άλλο όμως. Θα μιλάς για τη διαπλοκή στην Ελλάδα. Θα ξέρει όλο ο κόσμο, θα το αντιλαμβάνει όλη την Ελλάδα και θα σου λένε. Γιατί δεν είπε ο κύριο Τσίπρα ονόματα. Την προηγούμενη Τετάρτη βγήκε ο κύριο Δραγασάκη. Βλέπετε που πάει στη συζήτηση. Ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν λοιπόν, το τροφοδοτείτε. Μιλάμε όλοι μαζί. Γιατί το τροφοδοτείτε λοιπόν. Πείτε ονόματα. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδομίκο. Συγγνώμη, κύριε Γερμανίδη. Πείτε ονόματα. Πείτε ονόματα. Επί της εποχής του κ. Γιατί δεν λέτε ονόματα. Σταματήστε τη λάσπη στον ανεμιστήρα και μιλήστε θετικά. Πάρα πολύ απλό πράγμα, κύριε Παπαδομίκο. Μιλήστε θετικά. Πείτε συγκεκριμένα πράγματα. Πάρτε το βιβλιαράκι το οποίο έχουμε εκδώσει από το Μάιο.
και το οποίο αναφέρει όλες τις τροπολογίες οι οποίες έχουν φωτογραφικό χαρακτήρα. Γιατί δεν είπε ονόματα ο κ. Τσίπρας την Παρασκευή, πείτε μου, για ποιο λόγο δεν είπε ονόματα. Έχει κολλήσει βελόνα. Δεν έχετε. Έχει κολλήσει βελόνα. Εσάς έχει κολλήσει βελόνα. Εσάς έχει κολλήσει βελόνα και δεν απαντάτε. Να το ξαναπούμε και όταν κολλάει η βελόνα ή κάποιο πάει και την παίρνει και την κολλάει ή παρημένει, ξέρω εγώ, να σταματήσει. Ξέρετε καλά, ξέρετε. Λοιπόν, σταματήστε τη λάσπη και πείτε ένα όνομα. Έχετε δικό σα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει η χώρα να βγει από το μνημόνιο ή δεν θέλει? Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο. Αν θέλει τώρα να βγει. Και τη μνημονιακή πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει, θα το δούμε μόλις έρθει. Δεν μπορείς να λες θα κρατήσω, γιατί το είπε και πολύ καλά ο Πρωθυπουργός εχθές. Θα τα κάνω όλα, δηλαδή θα κρατήσω αυτή τη μνημονιακή πολιτική. Ναι, είπε, δεν θα παρακλίνω ούτε χιλιοστό. Δεν θα παρακλίνω ούτε χιλιοστό. Χωρίς να καταλαβαίνει, άραγε, καταλαβαίνει πολύ καλά, ότι η κατάσταση στην οποία επικρατεί στη χώρα είναι αποτέλεσμα τη πολιτική. Ωραία. Κύριε Βίτσα, μου, να κάνω μια ερώτηση για να πάρει το λόγο του κύριου Καρύδη. Όλα αυτά που έχει. Και όταν αυτό επιδεινώνεται στη συνέχεια. Αμέσω, κύριε Καρύδη. Μια ερώτηση που νομίζω ότι είναι και σημαντική. Για το δικό σα σχεδιασμό. Για το δικό σα σχεδιασμό. Κάθε κόμμα κάνει το δικό του σχεδιασμό και τι απόψει του. Για το δικό σα σχεδιασμό, σα απασχολεί αυτό που ζούμε τώρα? Ότι δηλαδή οι αγορέ μα λένε θα σα δανείσω με 8, άρα δεν σα δανείζω. Στο δικό σχεδιασμό υπάρχει ένα προβληματισμό. Μας απασχολεί. Σας ενδιαφέρει, είναι τόσο... δεν σας ενδιαφέρει. Και είναι πάρα πολύ απλό. Μας απασχολεί. Και εμείς λέμε ότι όλο αυτό το πράγμα, όλο, το εσωτερικό, το πολιτικό κλίμα, το οικονομικό κλίμα, το διεθνές κλίμα, επιβάλλει αλλαγή πολιτικής. Λέμε λοιπόν, η αλλαγή πολιτικής έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό έχει να κάνει. Από πού θα ψωνίσουμε όμως, κύριε Βίτσα? Τι να κάνουμε? Αν κάνει κανένα αστείο η κυβέρνηση και σας πάει σε εκλογές αύριο, θα παραλάβετε αυτή την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Επομένως, τι θα κάνετε? Τι θα πείτε κατάσταση, λοιπόν, του μεγαλύτερου μέρους και ρήτρα? Σε αυτή την κατάσταση που έχουμε σήμερα, θα κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο, μέσω της αναδιανομής, θα κάνουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Θέλετε να το θυμίσω? Όχι, δεν χρειάζεται. Ναι. Δεν χρειάζεται. Γιατί δεν θέλει κανείς να το θυμάται? Γιατί το θυμόμαστε. Γιατί είναι αυτό το πράγμα. Γιατί είναι αυτό το πράγμα. Ελάτε τώρα, κύριε. Και το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε εμείς, και δεν έχει ξεχάσει κανείς το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, γιατί το καταλαβαίνει, εμείς θα το κάνουμε με χρήματα ή με δυνατότητες που ήδη υπάρχουν. Και το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε είναι αυτό που λέμε επιθετική αναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης και συγχρόνως ρύθμιση με διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους και τα λοιπά, του χρέου. Ελάτε για να μην... Αυτά τα δύο πραγματάκια... Πώς πάει στα 15 το σπρέντ. Έχει πολύ... Ελάτε κύριε Καρύδη, να μην τρώμε χρόνο. Ζούμε σε...